το βίντεο και η εικόνα εδώ στο μεγάλο βίντεο θα μας βάλει στο κλίμα της πρώτης σύνδεσης του τετάρτου μέρους. Βλέπουμε έναν εντυπωσιακό, πραγματικά έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό, εντυπωσιακό φωτισμό στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Και αυτό θα είναι το θέμα της σύνδεσης, της ζωντανής σύνδεσης, που θα πραγματοποιήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτισμού στα Χανιά, στο Δήμο Χανίων, τον κύριο Γιάννη Γιαννακάκη. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, βλέπουμε εντυπωσιακά πλάνα. Να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Πώς προέκυψε αυτό το αποτέλεσμα? Ωραία, αυτό το αποτέλεσμα προέκυψε από μια συνεργασία τόσο υπηρεσιακών του Δήμου Χανίων, όσο και μιας πολύ γενναίας χορηγίας που έγινε από τον Συνεταιρισμό των Ηλεκτρολόγων των Χανίων. Αυτή λοιπόν υπήρχε μια παλιά εγκατάσταση, η οποία εγκατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, δίπλα στη θάλασσα και με τον καιρό είχε αρχίσει να φτύρεται πάρα πολύ. Είχαμε προβλήματα με βραχυκυκλώσεις. Οι λάμπες ήταν παλιά τεχνολογία, πότε δούλευαν, πότε δεν δούλευαν. Όταν δούλευαν, φώτιζαν ελάχιστα. Οι καιροί αλλάζουν, οι τεχνολογίες αλλάζουν. Πλέον μπορούμε να φωτίσουμε πολύ καλύτερα τα κτίρια. Και ειδικά το συγκεκριμένο, που είναι ένα κτίριο το οποίο υπολογίζεται ότι έχει ήδη 500 χρόνια ζωής, όπως καταλαβαίνετε, θα έπρεπε να το φροντίσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Είναι το πιο καλοφωτισμένο κτίριο εκεί της περιοχής ή των Χανίων γενικότερα, τι πιστεύετε? Νομίζω ότι είναι το πιο καλοφωτισμένο. Και νομίζω ότι είναι το πιο καλοφωτισμένο γιατί έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε ο φωτισμός έρχεται από κάτω προς τα πάνω και αναδεικνύεται, ναι, αρχιτεκτονική αφενός. Αφετέρου, είχαμε την ευκαιρία, λόγω αυτής της δυστυχούς συγκυρίας, της έλλειψης των εκδηλώσεων, να επικεντρωθούμε στους χώρους πολιτισμού και να τους αναβαθμίσουμε. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να φτιάξουμε όπου είχε πρόβλημα ο πέτρινος τείχος, αλλά φτιάξαμε τα παράθυρα, την σκεπή, γύρω-γύρω κάναμε επισκευές που δεν θα μπορούσαμε σε άλλες συνθήκες να τις κάνουμε. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορούμε βέβαια να έχουμε και εκδηλώσεις και να μην προλαβαίνουμε. Και βέβαια όλα αυτά, αντιδήμαρχε, με φόντο και την έναρξη της τουριστικής σεζόν, ένα σημείο από το οποίο περνούν χιλιάδες κάθε χρόνο, ξένοι αλλά και ντόπιοι. Ναι, είναι πραγματικότητα αυτό που λέτε. Είναι από τα σημεία και η πλατεία αυτή, την περίοδο αυτή της καραντίνας, επειδή είναι μια πλατεία ιδιαίτερα φιλόξενη, καθώς τα κτίρια αυτά έχουν και μια πολύ βολική σκιά οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Και για πολύ κόσμο αυτή η πλατεία ήταν ένα σημείο που μπορούν τα παιδιά να παίξουν με ασφάλεια και να απολαύσουν και τη θάλασσα, έτσι. Οπότε ήταν ένα σημείο που όλη την περίοδο αυτή ήταν γεμάτο ζωή. Ειδικά τώρα πλέον που ο τουρισμός έχει αρχίσει και δειλά-δειλά δείχνει σε όλη την Κρήτη τα ύφη, τα πρώτα βήματά του, ναι, το κτίριο αυτό τα βράδια σίγουρα τραβάει την προσοχή. Άκουσα τον Δήμαρχο να τονίζει, τον κύριο Σημανδυράκη, ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η περαιτέρω ανάδειξη μνημείων και πολιτιστικών, κατά κάποιον τρόπο, μνημείων εντός αγωγικών στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Και θέλω να σας ρωτήσω, ο σχεδιασμός που έχετε εκπονήσει, τι προβλέπει για τη συνέχεια? Υπάρχει ήδη μια ανακατασκευή που γίνεται σε παραπλήσια ενετική σκάλα που βρίσκεται δίπλα στο κτίριο και ανεβαίνει στο Λόφο Καστέλη. Ο φωτισμός των οχυρώσεων που βρίσκονται στην πλατεία κοντά και σιγά σιγά προχωράμε και δίπλα. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας σχέδιο που αφορά στα νεόρια, αφορά στα, ναι, κτίρια δηλαδή που βρίσκονται λίγο πιο δίπλα, ένα εμβληματικό κτίριο το οποίο για πολλά χρόνια είχε μείνει παραμελημένο. Ένα μεγάλο έργο είναι όχι μόνο οι μελέτες που γίνονται τώρα αλλά και στη συνέχεια η χρήση αυτού και καλούμαστε τώρα να προχωρήσουμε βήμα-βήμα ώστε σιγά-σιγά να το δούμε και αυτό να ολοκληρώνεται. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ.